Έτσι, έτσι, δυνατά, έτσι, έτσι, έτσι. Full Potapian, υπάρχει η ίαση και η ποταπίαση για όλα. Έλα, Μάκη Δημάκη, έλα! Ανεβείτε όπου βρείτε, όλοι στα τραπέζια πάνω, όλοι λίγο παραπάνω. Καλώς ήρθατε στη μεσημβρινή ζώνη, ή τη Ράντα αν δεν μπορεί να κάνει δουλειά η ζώνη, αν έχετε κάποια τέλος πάντων παραπανήσια. Κιλά, δεν είναι, κυμπαριλίκι είναι, έχουμε πει, τα μεγάλα φίδια θέλουν μεγάλα βράχια, τα μεγάλα εργαλεία θέλουν μεγάλα υπόστεγα για να στεγάζονται, δεν είναι πάχος, είναι εγκλωβισμένο ύψος, γνωστά κλεισέ, αυτά τα έχουμε χιλιοϊπωμένα. Ελάτε στην παρέα μας να κάνουμε χαβά, να κάνουμε μουχαμπέτι, μέχρι και τις 3 θα είμαστε μαζί. Μετά τις 3 παρα 20 εκτός απρόπτου θα μιλήσουμε με Κώστα Βασιλόπουλο. Μέχρι τότε ανοίγουμε γραμμές, παραγγελιές. Θέλετε ανέκδοτα, θέλετε ατάκες, θέλετε συνταγές, τι θέτε, πείτε μα τι θέτε. Ανεβείτε, αφαιρείτε όλοι λίγο παραπάνω. Εμένα μου αρέσει και αυτό, αλλά κυρίως αυτό που είναι ο ύμνος των παντρεμένων. Θυμίζω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, χορηγούκλα, LG και ψυγεία και πλυντήρια και τηλεοράσεις και κινητά. Ο Ιούλιος είναι πραγματικά LG στην ηλεκτρονέτ. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών. Οι άλλοι το βλέπουν με το κιάλι. Και βέβαια για ψάρι, για θαλασσινό. Κανένας άλλος δεν θα σας προσφέρει αυτά που μπορεί το Αιγαίο. Και στο διοικητήριο 214.000, αλλά και στο ωραιόκαστρο 69-56-66. Και με παραίστικο μεζεδοπολείο, ο Σαλίγκαρος κέρδισε το πρωί ο Παναγιώτης τα κρέατα από το κρεοπολείο Μιχάλης. Έχει κερδίσει. Σαλίγκαρα, να ακούς, επειδή δεν έχουμε τηλεφωνό σου και στα κάνει πάσα και δώρο ο φίλος σου, ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Τα χαιρετήματα στο Γιάννη Κανάρη. Αυτός είναι ο οποίος μου είπε για τον Τάσο. Όταν παίρνει ο Τάσος, λέει, αν δεν μπει στην αρχή, έλα ρε Κωστή. Και μου έκανε σήμερα στον καφέ 1-0. Είπα ποιος. Και είπε αυτός 1-0. Το ομολογούμε και εμείς άνθρωποι είμαστε. Λυγίζει κάποια στιγμή το βουνό. Του έκανα βέβαια 1-1 μετά στον καφέ. Αλλά θέλω να πω ότι εκεί έξω χαλαρώνουμε σιγά σιγά. Η κόπος είναι εμφανής. Οι αντιστάσεις πέφτουν, κάπτονται και τα βουνά λυγίζουν. Είναι η εκπομπή ποιος αυτός 0-1. Εδώ Κωστής Τσατσαρός στο μικρόφωνο. Είστε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο 107.4. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, τη θετική μας ενέργεια, το πάθος και την τρέλα μας. Δεύτερο, τρίτο πόδι, στριμωνικό κόλπο, καβάλα, πάνε στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε. Βόρεια Θάσο, κάλυψη μέσω Space FM 92 και 2. Και στη Δράμα, κάλυψη μέσα από το Radio Sound 93 και 8. Και βέβαια στην Καλκιδική 107 και 4. Πάμε γραμμές, να δούμε τι θα πούμε σήμερα, τι θα συζητήσουμε. Σήμερα το ημερολόγιο δείχνει εσίως 23 Ιουλίου, η ώρα είναι 14:12, 2 και 12 λεπτά, Παρασκευή, Παρασκευή λέω, Πέμπτη, 23 Ιουλίου. Και ακόμα κανένας ή καμία εισαγγελέας δεν ασχολήθηκε με τις 6-7 χιλιάδες ανθρώπων, οπαδών του Ολυμπιακού που μαζεύτηκαν για να γιορτάσουν το στημένο πρωτάθλημα, όπως οι ίδιοι το χαρακτήριζαν. Εμείς, αλίμονο, δεν μπαίνουμε σε τέτοια διαδικασία. Τη μεγαλύτερη μάζοξη μετά από το ξέσπασμα της πανδημίας, του κορονοϊού, τη μεγαλύτερη εν Ελλάδη μάζοξη οργανωμένης, το ξαναλέω, που είναι κακούργημα σύμφωνα με τον νόμο, το να προαναγγείλεις, το να μαζέψεις κόσμο, έτσι, κατά τα άλλα, εσύ και εγώ δεν πήγαμε το Πάσχα στην εκκλησία, κάναμε ανάσταση στα σπίτια μας, με λαμπάδες στα μπαλκόνια. Εσύ και εγώ, άμα πάμε να μπούμε χωρίς τη μάσκα στο σούπερ μάρκετ για να πάρουμε γάλα στο παιδί μας, πληρώνουμε 150 ευρώ άμα μπούμε χωρίς μάσκα, αλλά εκεί 6-7 χιλιάδες ο Χαρδαλιάς δεν αποτόλμησε να πει τη λέξη Ολυμπιακός. Πα. Τόσο πολύ. Δεν είναι εικόνες που θέλουμε να βλέπουμε. Σοπαρε. Εικόνα που δεν θέλουμε να βλέπουμε, φίλε, είναι σκουπίδια έξω από τον κάδο. Μια σακούλα που έχει πέσει απ' έξω και έχουν ανοίξει οι πονόφλουδες. Αυτό είναι η εικόνα που δεν θέλουμε να βλέπουμε. Η εικόνα που δεν θέλουμε να βλέπουμε είναι η ομάδα να σέρνεται και να μην μπορεί να παίξει μπάλα. Οι 7.000 που μαζεύονται κατόπιν παρότρινσης με γιγαντοοθόνος και ελάτε να γιορτάσουμε τη φιέστα, γράφει στα μπίπιπ της όλον τον κόσμο και υγειονομικά είναι μια βόμβα. Σήμερα που μιλάμε, ξαναλέω, 5η 23 Ιουλίου 2 και 4,
δεν έχει ασχοληθεί deep κατά deep. Κανένας. Καμία εισαγγελέας. Για όλο αυτό θα μου πεις, για τα άλλα ασχολήθηκαν. Σωστό και αυτό. Μια σπανού ρε, μια σπανού. Μια σπανού και η γυναίκα να την έχει ο Θεός καλά. Μόνο αυτή είχε τα καμπανέλια. Τα ψυχολογικά εννοώ. Πάμε γραμμές. Γεια σας. Ναι. Γεια σου Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Καλώς την. Τι κάνεις. Καλώς την, καλώς την Τζόρτζια. Καλώς την. Λοιπόν, θέλω να σου φτιάξω τη μέρα. Θέλω να μιλήσεις με κάποιον. Ω, για δώσε. Για δώσε. Μισό. Γεια σου Κωστή. Ω, καλώς τον. Πώς σε λένε πουλάκι μου. Πώς σε λένε. Άρτεμι. Άρτεμι, πω τι ωραίο όνομα. Πόσο χρόνο είσαι καρδιά μου. 6. 6. Πω. Πηγαίνεις πρώτη ή θα πας τώρα. Θα πάω. Θα πας πρώτη. Πω κορίτσι γλυκό. Και χαίρεσαι που ήρθε καλοκαίρι και θα πας για κοπούλες, μπανάκια και τέτοια. Ε. Περίμενε λίγο, θέλω να σου πω κάτι. Για πες κάτι. Είμαι παοκάρα όπως και τον ξαδερφό μου τον Δημήτρη και τη θεία μου. Αγάπη μου γλυκιά. Αγάπη μου. Ψυχούλα μου όμορφη. Γλυκό μου κορίτσι. Άρτεμί μου. Μπράβο το κορίτσι. Μπράβο. Τώρα πάρε τη θεία μου. Παίρνω τη θεία τώρα, βέβαια. Τη θεία δώσε. Τη θεία. Πω, τρελαίνω. Είδες τη βγάζει, ρε, παιδιά, η παοκάρα. Να σου πω κάτι. Αυτή η ηλικία είναι μαγεία. Μαγεία. Τη ζω τώρα με το γιο μου. Βλέπω την κόρη μου που είναι 11 και λέω πώς, πότε πέρα. Μου το λέγανε. Δεν καταλάβεις, λέει, πότε θα περάσει. Αυτή τώρα η ηλικία είναι μαγεία. Μαγεία. Να τη χαίρεσαι. Την ανιψούλα σου, να την καμαρώνεις. Ναι, μου το είπε. Τα είπαμε όλα εμείς. Εμείς δεν αγόριεσαι. Τα είπαμε όλα. Αυτά θα πάω πρώτη. Ναι. Εσύ λες για το αυτό που έγινε, έτσι. Για τη φιέστα. Ναι. Το ότι ο Χαρδαλιάς είχε πάει και είδε το Ζαχαράτο. Ναι. Κανονικά, δηλαδή. Κανονικά. Εντάξει. Το ότι παραδέχτηκε η Βέρεια και ο Ολυμπιακός ότι ήταν στημένο το παιχνίδι. Καλά, βέβαια. Κανονικά. Δηλαδή, τι θες τώρα. Τι ζητάς. Τα λέμε κάθε μέρα. Πες μας, Κωστάκη, τι ζητάς. Τι ζητάς, παιδί μου. Τι ζητάς. Να γυρίσει τούμπα η Ελλάδα όλοι. Γιατί όλοι κάνουν αυτό. Τα 50 παοκτσάκια που πήγαν τα αδέρφια μας στα γενέθλια της ομάδας. Απ' έξω έτσι, χωρίς να πειράξουν κανένα και με αποστάσεις, άναψαν δύο καπνογόνα γιατί πήγαν κοντά στην καψούρα τους. Έτσι ένιωθαν, χωρίς να κάνουν μάζοξη 6 και 7 χιλιάδες. Γιατί άμα θέλαμε. Η αστυνομία ήταν εκεί. Η αστυνομία ήταν εκεί και την άλλη μέρα οι κακοί παοκτσίδες που πήγανε και βάζουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και τέτοια. Τώρα το κατάπιαν όλοι, Τζόρτζια. Αμάσιτο. Αμάσιτο. Λούφαξε ο Χαρδαλιά. Ρε Χαρδαλιά. Πες ρε Ολυμπιακός ρε, πες! Δεν βγαίνει ένας να πει! Κανένας! Σκέψου να είχαμε κάνει ένα τέτοιο εμείς! Σκέψου να είχαμε κάνει, να λέγαμε Λευκό Πύργο, πήραμε το κύπελο και πάμε! 15.000 στο Λευκό Πύργο! Αύριο θα ήταν η Μάου Μάου, οι αλήτες της Βόρειας Ελλάδας! Τα γνωστά! Να μην πω τι θα ήμασταν, έτσι, οι εγκληματίες! Ενώ και πάρε πρόστιμο! Τώρα πρόσεξε ο Χαρδαλιάς! I'm happy, you know. Ντρούπι. Ντρούπι όλοι τους. I'm so happy, boo. Όλοι ντρούπι. Ναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δημητράκης, καλά. Ντρέπονται, ρε. Μια χαρά. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Δεν μου λες, είναι σερασλής. Αυτός είναι ο Δημήτρης. Ναι, ρε. Μπράβο. Τώρα κοίταξε, δεν το είχα συνδυάσει. Επειδή μου λες, έβαλε αυτό, έβαλε εκείνο. Μην νομίζεις και εγώ δεν έχω μυαλό. Εκεί είναι 12.500 άνθρωποι, δηλαδή. Κοιτάμε τι πρέπει να κοπεί όταν είναι υβριστικά, όταν είναι μηνύσιμα, όταν είναι αντεθνικά, όταν φανατίζουν πολιτικά τέτοια. Δηλαδή, εντάξει, γιατί μπαίνει κόσμος τώρα. Κοίτα, μην ξαναπεί κανείς αυτό σε ένα 0, διαγράφεται από τα ζουμουσάκια. 0-1, αυτό το έβγαλε ο Μίτσος. Το τελείωσε. Και τελειώνει. Τέλος, αυτό είναι, είπαμε, νονός. Λαμπάδα μπιτζαμοήρωες. Γκέκο κιόλας. Ή Γκέκο ή Κάτμαν. Δεν ξέρω. Ένα από τα δύο. Μάλλον Κάτμαν. Το μπλε θέλω. Το πράσινο δεν είναι. Μπλε. Το μπλε. Το κόκκινο είναι κορίτσι. Δεν είναι κορίτσι. Είναι από τους μπιτζαμοίρες. Το μπλε. Το κόκκινο είναι η κουκουβάγια.
Το μπλε, το μπλε. Γεια σου, Τζόρτζια, φιλιά! Γεια σου, φιλιάκα. Φιλιά, φιλιά. Παιδιά, για το γήπεδο. Θα πούμε αύριο πολλά περισσότερα. Πάμε στις γραμμές τώρα, να μην σας αφήνω να περιμένετε. Ναι! Γεια σας. Γεια σας. Ρεμάλια. Ρεμάλια. Καλώς το παιδί. Good the child. Περίμενε. Να τα πότε θα ζω να σας μαθαίνω. Να τα... Δεν είναι ρε άχρηστα και κουβάλια. 18 ώρα είναι. Το νου σας καλά, ρεμάλια. Καταρχήν είναι ό,τι αποφασίσω εγώ που την κάνω. Έτσι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Τώρα, δεν μπορεί να πάει κουκουβάγια με 18 ώρα ένα βράδυ να πιούν πολύ και να προκύψει η διασταύρωση. Δεν γίνεται. Με καμία Παναγία. Με καμία, ε. Βέβαια, κουκουβάγια δεν πίνουνε. Πρώτον και δεύτερον, αν θα πάνε κουκουβάγια με 18 ώρα, δεν θα κάνουν όπως το λένε. Δεν θα πιούνε. Γεύμα θα γίνει. Εγώ, Παύλε, έχω την εξή απορία. Αυτός που έβγαλε το όνομα 18ρα, από πού το άκουσε, αν όντως το του κάνει για 18, λέει, δεν το ακούς, λέει. Όχι ρε παιδιά, δεν το ακούω, 18 λέει. Λέει 18, όντως. Ε? Ναι, άμα το ακούσεις, ναι, είναι λες και ακούγεται 18 είναι. Αλλά αυτό είναι ελληνικός μύθος. Έξω πώς τη λένε, 18 Bert. Πώς τη λένε. Δεν ξέρω πώς τη λένε. Τη 18. Ούτε και με ενδιαφέρει. Έχουν. Εμείς τη λέμε 18. Εμείς τη λέμε 18. Παίζει την κάπα 19 μόνιμα. Η 18, έτσι. Μόνιμα. Πάμε, Παυλάρα. Αυτό είναι ελληνικός μύθος. Ελληνικός. Μύθ, μύθ. Για πες λοιπόν. Τι να πω, ότι ήταν η... Πώς λέμε, παραγιός, η παρακόρη, ρε παιδί μου, στο, σε ένα σπίτι. Ναι. Και... Επειδή η μάνα της, η μητριά της μάλλον θέλει να την τιμωρήσει, λέει, ξέρω εγώ, πού είναι, λέει, αφού έκανες, λέει, 19, πού είναι το 18, όχι, λέει, 18, 18, 18 και έγινε, μεταμορφώθηκε σε πουλί και έγινε 18. Όχι, ρε φίλε, μεταμορφώθηκε σε πουλί. Και καλά, ας πούμε, έκανε 19 ψωμιά, λέει, ναι. Τώρα τη μετά, μεταμόρφωση και από βίας, ήταν, ξέρω εγώ, είναι από τη μυθολογία αυτό. Έτσι, ε. Ωραία, φίλε. Πολλά χρόνια. Εγώ έμαθα ότι... δεν μπορούσα. Εγώ το μόνο που ξέρω σίγουρα είναι ότι θικαιοδίας, φίλε. Έλα. Λέω ότι θικαιοδίας. Μπιπ. Αυτό ξέρω σίγουρα για το Δία. Ρε Δία, πού ήσουν, ε, πού να κάνω. Καλά πάλι ξενοεύωσκες, ρε Δία. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτός ξέρεις, είχε κεραμνοβόλο έρωτα, εγώ επάθαινε. Φιλιστώ σε οποιοδήποτε. Ναι. Έτσι, και θα καταλάβει πολλά πράγματα, μα πάρα πολλά πράγματα, όχι απλά πάρα πολλά πράγματα, να βρει την ελληνική μυθολογία του Νίκου Τσιφόρου. Μαγεία, φίλε. Το οποίο είναι γραμμένο δεκαετία του 70. Μαγεία, μαγεία, φίλε. 71, 72, δεν είναι τίποτα. Και εικονογραφημένο. Δεν είναι εικονογραφημένο. Α, κάποιες πολύ είχε ελάχιστες. Μικρές. Ναι, ναι. Σκίτσα, όχι εικόνες. Σκίτσα. σκίτσα, ναι, αυτό λέω, εικονογραφημένο, ναι. Με... Όχι. Σκίτσα, μόνο στην αρχή του κεφαλαίου, είναι όλο, ναι. Είναι καθαρά βιβλίο. Φίλε, είναι μεγάλο βιβλίο και αναφέρεται σε όλες τις θρησκείες και λοιπά. Έχει το αστείο κομμάτι που αναφέρεται, ας πούμε, στο Δία, στον Ηρακλή, στον οποιονδήποτε, έχει το αστείο κομμάτι, έχει και το σοβαρό. Ναι. Όποιος το διαβάσει, όποιος το βρει και το διαβάσει, ναι. Θα κάνει κάτι ακόμα. Θα το ξαναδιαβάσει και θα το ξαναδιαβάσει έτσι, και θα το ξαναδιαβάσει. Φίλε, ο Τσιφό... Και να το ευχαριστιέται κάθε φορά, αλλά και θα καταλάβει πάρα πολλά για τις θρησκείες. Ο Τσιφόρος, από τους μεγαλύτερους χρονογράφους, φοβερή πένα, έτσι, φοβερή πένα, αν μιλάμε για τον ίδιο Τσιφόρο, έτσι, φαντάζομαι. Ναι. Έτσι, ναι. Για τα παλιόπαιδα, ναι. Τα θύγατε, για τα παιδιά της Ακριβώς, ακριβώς. Φοβερή. Για τα παραμύθια πίσω, ναι, από, ναι, τα κάγκελα. Ναι. Μιλάμε για ιστορίες οι οποίες, δηλαδή όποιος του αρέσει το διάβασμα, τον συνιστώ ανεπιφύλακτα, και πεθάνει ο άνθρωπος, έτσι. Ναι, καλά, εννοείται. Χρόνια. Έτσι. Αλλά φοβερή πένα, φοβερό χιούμορ, φοβερό στα χρονογραφήματα. Έτσι, και μπορούσε και το σοβαρό να στο περάσει με τρόπο, γιατί ήταν και σεναριογράφος, έτσι ξέρετε, πολλές ελληνικές ταινίες, αλλά και, και συγγραφές και δημοσιογράφος ο Τσιφόρος, έτσι, Νίκος Τσιφόρος. Λοιπόν, συγκλονιστικά τα χρονογραφήματά του
Λοιπόν, ο θησαυρός του Μακαρίτη, ο κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός. Τώρα, λέω ρε παιδί μου, η γαμπή της ευτυχίας. Έτσι, είναι τόσα πολλά. Που θυμάμαι τόσα τώρα. Πολλά. Ναι, ναι, ναι. Φοβερός. Ή με τη Βασιλιάδου, πώς τη λέγανε, η ωραία, η ωραία των Αθηνών. Φοβερή, καυστική, σατυρική πένα. Εντάξει, δεν γεννιούνται φίλε αυτοί. Μια, τέλος, πάει το καλούπι μετά. Άκω, μετά, αγόρι μου, είναι δυστυχώς, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, πόσες εφέριδες και πόσες ελίτιδες γεννήθηκαν μετά. Άστο. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Έτσι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πόσοι καριωτάκηδες, πόσοι καβάφηδες, πόσοι παλαμάδες. Εντάξει. Το μόνο που γεννιούνται τώρα είναι μπαγλαμάδες. Εντάξει. Και αυτό είναι ένα οργανάκι μικρό, είναι που κάνει τη δουλειά του μπαγλαμαδάκι. Μόνο και μόνο που έγινε βρισιά, άντρε μπαγλαμά. Από εκεί καταλαβαίνεις. Κατάλαβες. Αυτά, εντάξει. Παύλε. Αδερφέ μου. Για παίξουμε. Για παίξουμε. Όχι, θέλεις φίλε. Όχι, ρε φίλε. Περίμενε, ρε φίλε. Περίμενε. Εδώ σε ναι, ρε φίλε. Συγγνώμη λίγο. Θα κάνουμε μεγάλο χαμό. Αλλά έχουμε να παίξουμε πριν τον κορονοϊό. Έχουμε πριν, φίλε. Πριν. Τι να κάνουμε, αδερφέ, τι να κάνουμε. Μας χτύπησαν να πούμε αυτά όλα. Αλλά... Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να μου πεις. Κάτσε να βάλω και αντίστροφη μέτρηση. Έτσι, ντεμεκ για το άγχος. Πέντε ποδοσφαιριστές που το όνομά τους αρχίζει από κάπα. Πάμε! Ο ένας είναι ο Κατσουράκης. Ναι. Καρεμπέ. Ναι. Καντουρί. Καντουρί, ναι. Κουέστα. Ναι. Τέσσερις, έναν ακόμα. Και Τρακόλισσα. Ναι. Έλα. Για μοτοκόλλησα τώρα. Κούδας, ρε. Αν δεν το έλεγες, το Κούδας, ναι. θα σε χειροτονούσα εγώ σήμερα. το έσωσες όχι στις καθυστερήσεις. Ό, μου είπες Καντουρί, μου είπες Κουέστα, έτοιμος να σου πω έναν Γιώργο Κούδα. Εκτός και τον έχεις το μη, στο Μεγαλέξανδρος. Οπότε... Κοίταξε, όσοι επιτοπίσουν εκεί θα δώγαν το γάμα. Το Γιώργαρος. Γιώργαρος, εντάξει. Σωστό, σωστό. Έγινε, Παυλάρα μου. Άνθρωπος ο οποίος πέραν ότι ήταν τεράστιος αθλητής, έτσι, και το έχει αποδείξει περίτρανα μέσα στα γήπεδα, μέσα στο πορτάρι, είναι και δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει ακουστεί τίποτα γι' αυτό. Δεν ακουστεί, φίλε. Πέραν, ας πούμε, το ότι του ρίξανε την Κέντι Γκρέι από τώρα, κάτω για να το τραβήξουν στον Ολυμπιακό και εκείνος ξέφτυξε. Διάλεξε ένα χρώμα και ήταν το Γκρέι. Είχε και τον Παντελάκι από δίπλα, έτσι. Ο άνθρωπος είναι η επιτομή του ήθους. Λυπάμαι που δεν πρόλαβα, λόγω ηλικίας, γιατί είμαι λίγο πιο μικρός από σένα, δεν τον πρόλαβα τον Κούδα στα καλά του. Δηλαδή το 82 όταν ήρθα στην Ελλάδα με πήγε ο πατέρας μου στην Τούμπα και μου λέει αυτόν δες με το 10. Αλλά ο Κούδας ήταν ήδη 30, πόσο, 35, 36. Φαινότανε ότι είναι κάποιος, έτσι, αλλά ήταν στα τελειώματά του. Στα τελειώματά. Θα σε βάλω τώρα μέσα στο ναό. Όπως ναι. βλέπεις την 4 από το γήπεδο, προς την 3 αριστερά έχει ένα, τώρα έξοδος είναι, τουαλέτες είναι, δεν ξέρω τι ναι, είναι. Ναι, έτσι. Μια πορτούλα. Φαντάζομαι ότι εμείς όπως το βλέπεις καθόμαστε από τη δεξιά μεριά, ας πούμε, τις πέντε θέσεις και τέτοιες κλπ. Ναι. Αυτό το σκηνικό γίνεται το 1976, είναι στα τελειώματα του αγώνα, η αγωνία έχει βαρέσει κόκκινο και βγαίνει ένας μαλλιάς και βάζει γκολ. Είναι ένα από τα δύο γκολ που έχουν μπει και λένε ότι το γκολ ακούστηκε μέχρι το Λευκό Πύργο. Oh. Είχε πολύ, πολύ ωραία. Το λέω και ανατριχιάζω γιατί θυμάμαι τον πατέρα μου. Αγόρι μου, βλέπουν αυτοί που έχουν φύγει να ξέρεις. Είναι το γκολ που έβαλε ο Νέτο Γκουερίνο. Με την ΑΕΚ και ανέβηκε στο κάγκελο. Το γκολ πρώτα και ανέβηκε στο κάγκελο. Ναι. Με το 11 στην πλάτη, το 11 όχι δύο γραμμές ίσχες, όχι άσος, δύο ίσχες γραμμές. Θέλω πότε θα ξανακάνουμε μια φανέλα, θέλω να δω πάλι το 1 χωρίς το τσιγκέλι μπροστά ρε παιδί μου, χωρίς τη μύτη, θέλω χωρίς τραγιάσκα. Θέλω δύο γραμμές τέτοιες θέλω.
Δύο τέτοιες. Παύλε έτσι, μου, σε φιλώ. Σε φιλώ. Πέρσι, 21 Απριλίου, ναι, είμαστε όταν έχει στα τελειώσει έξι το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, κλαίγαμε όλοι. Και έχουμε τρελαθεί όλοι. Σήκωσα το κεφάλι ψηλά και είπα, σε ευχαριστώ ρε πατέρα. Αυτό φίλε. Με κάνει ΠΑΟΚ για να το ζήσω. Αυτό φίλε. Αυτό. Αυτό. Σε χαιρετώ αδερφέ μου και σε ευχαριστώ. Καλησπέρα μου. Γεια σου Παυλάρα μου, γεια, γεια. Πάμε εδώ. Γεια σας. Γεια σου Κωστή. Α, γεια σας. Τι κάνετε. Θρασίβουλα. Τι κάνετε κύριε Θρασίβουλε. Από πάρα πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε. Μου ήρθαν και μηνύματα, τι κάνει ο κύριος Θράσος, που είναι, αν είναι καλά και τα λοιπά. Καλά είμαι, αλλά λόγω της ζέστης όσο να είναι, έχω λιγάκι περιορίσει τις εκδηλώσεις μου. Εντάξει, σας ακούω πάντα, πάντα πρωί και από και μεσημέρι σας ακούω. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ακούω εκεί. Να είστε καλά. Τι κάνετε, πείτε μου. Ήθελα για τον Τσιφόρο, γι' αυτόν δεν λέγατε. Ναι, λέγαμε, ναι, για τον Τσιφόρο. Ναι, ήταν ένας χρονογράφος. Δεν θυμάμαι αν έγραφε κάθε μέρα στα Νέα ή σε άλλο φύλλο ή στο Βήμα, δεν ξέρω. Ναι. Θυμάμαι όμως ότι έλεγαν κάθε πρωί περνούσε και άφηνε το σημείωμα το χρονογράφημα της ημέρας. Ναι. Μερικές φορές λέει το είχε ξεχάσει στο σπίτι. Ναι. Και έλεγε περιμένετε, περιμένετε δύο λεπτά. Πήγαινε λοιπόν στο λιπανό δωμάτιο, καθόταν και σε δέκα λεπτά, σε 10 λεπτά έφρανε ένα χρονογράφημα νέο. Αυτό ήταν φοβερό. Πηγαίο. Και έχει γράψει. Ναι, σπουδαίο. Ναι, ένα ταλέντο ανεπανάληπτο. Σπουδαίο. Μοναδικό. Και κινηματογραφικά έργα πάρα πολλά. Έξυπνα. Όπου υπάρχει υπογραφή Τσιφόρος θα περιμένεις ότι υπάρχει πνεύμα μέσα. Υπάρχει πλοκή. Έξυπνη πλοκή. Σπουδαίος. Σπουδαίος. Ο Τσιφόρος. Εσείς τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ. Τι λέτε εσείς. Δόξα τω Θεώ. Να. Τελείωσε το πρωτάθλημα. Όχι έτσι όπως θέλαμε. Μια χρονιά βασανιστική. Ταλαιπωρηθήκαμε, ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος μας, οι ακροατές μας, όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Όλοι ήταν ψυχοφθόρος, όχι μόνο λόγω της ομάδας, με τα δικαστήρια, με τις σκευωρίες, με τα δικά μας λάθη στο τέλος, με τον κορονοϊό. Τώρα ακόμα βλέπετε μέχρι και δηλαδή στην κόψη του ξηραφιού με τους γείτονες στο Αιγαίο. Δηλαδή πραγματικά δοκιμασία όλος ο χρόνος, αυτό το 2020, τι να πω. Να, το πες μια μέρα εσύ νομίζω ή κάποιος ακροατής άλλος. Να φύγει και να μην ξαναγυρίσει ποτέ αυτό το 2020. Αυτό. Όπως μου έγραψε κάποιος, κύριε Θράσο, όπως μου έγραψε κάποιος, τζάμπα τα λεφτά που δώσαμε στα γούρια, λέει, σε κάτι πέταλα και σε κάτι ρόδια, την πρωτοχρονιά. Είχε δίκιο. Χαράμι του 2020. Χαράμι. Τίποτα. Καμία χαρά δεν μας έδωσε. Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται εκεί πέρα που έπρεπε να έχει αρχίσει όλη εκεί η προετοιμασία και η ανανέωση σε ποδοσφαιριστές, σε προπονητής, αυτά. Ακούγεται τίποτα τελικά θα μείνει αυτό το προπονητή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε κύριε Θράσο δεν κουνιέται φύλλο. Κυριακή βράδυ τελειώσαμε με τα μάτς. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη μεσημέρι σήμερα. Προς τα έξω δεν βγαίνει τίποτα. Αυτό βέβαια ελπίζουμε έτσι, να μην σημαίνει τίποτα το ότι δεν βγαίνει προς τα έξω και οι άνθρωποι, ο Ρέμπε, ο Γερμανός, το επιτελείο, η διοίκηση να δουλεύει και αύριο όταν θα έρθει και ο πρόεδρος, όταν θα έρθει και ο Ιβάν, να βγουν και να πούνε κύριοι, κύριοι, ανακοινώνουμε ο προπονητής αυτός ή άλλος. Αυτός, κατά πάσα πιθανότητα, έτσι. Δίπλα του, ο τάδε γυμναστής, ο τάδε εργοφυσιολόγος, ο τάδε σκάουτερ, ο τάδε αναλυτής αγώνων, ο τάδε προπονητής θερματοφυλάκων, το τάδε ιατρικό team, ο αρχίατρος, ο έτσι ο αλλιώς, οι παίκτες, αυτοί φεύγουν, ο τάδε πηγαίνει εκεί. Έχουμε τους νέους που ανεβαίνουν και είναι ο έτσι ο αλλιώς, ο παραλλιώς. Και αυτοί οι οποίοι έρχονται τρεις, τέσσερις, δύο όσοι είναι οι νέες μεταγραφές. Μόνο έτσι προλαβαίνουμε χρονικά, αν αυτό το διάστημα δουλεύουν αθόρυβα. Πρέπει να δουλεύουν παρασκηνιακά. Αλλιώς, αν αυτό το διάστημα περνάει έτσι, μιλάμε για μετρημένες είναι οι μέρες που έχουμε, κύριε Θράσο. Μα έχουμε αλλαγές εκβάθρων εδώ. Βασικές, ριζικές αλλαγές. Σε πολλά. Υποδομή. Αλλαγές υποδομή. Σε πολλά. Πρέπει να έχουν γίνει πάρα πολλές προετοιμασίες, πάρα πολλή προεργασία. Ελπίζουμε να το έχουν κάνει αυτό. Ο Γερμανός που έχει έρθει, ο Ρέμπε, να δουλεύει αθόρυβα. Και να σκάσουν μαζί
όλες οι ανακοινώσεις και για τους παίκτες που έρχονται, γιατί θέλουμε Βέβαια. Οπωσδήποτε ενίσχυση σε αρκετές θέσεις. Γκολτζή. Ναι. Θέλουμε γκολτζή. Γκολτζή, καλά, πρώτο, εννοείται. Γκολτζή, μπορεί τερματοφύλακα, μπορεί χαφ. Στα χαφ έχουμε θέματα. Αφού ο Μίσιτς έχει σοβαρό θέμα, αφού φεύγουν και εκεί παίκτες, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Θα δούμε. Θα δούμε. Είναι μια μεταβατική, μια χρονιά αυτή. Ας ελπίσουμε να δουλεύουν αθόρυβα και να έχουμε ανακοινώσεις όλα μαζί. Αλίμονο αν δεν έχουν ετοιμάσει προγράμματα και λύσεις. Τι να πω. Σας χαιρετώ. Να είστε καλά και εσύ και όλοι οι φίλοι ακροατές εκεί. Πάντα σας ακούω, να το ξέρετε. Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά, κύριε Θράσου, να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, σας χαιρετώ. Γεια σας, γεια σας. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι, γεια σας. Έλα, Κωστή. Καλώς τον. Έλα, μ' ακούς. Καλώς τον. Έλα. Έλα. Τι γίνεται. Για τον φίλο προηγουμένως που είπε. Όλα καλά, all is good. All is good. 2 Μαΐου του 1976. Ναι. Του Μαλιάτη, ναι, τον Κουβερίνο. Πρώτη χρονιά και αυτός και ο Φορτούνα. Και πήραμε το πρωτάθλημα το πρώτο μας. Ναι. Το θυμάται, αυτός ήταν στην Τρία, εντάξει, εμείς το είδαμε μετέπειτα. Ναι. Τον Κούδο δεν τον προλάβαμε. Πολύ λίγο. Όταν πήγαινα εγώ έκτη δημοτικού είχε σταματήσει. Κούδας. Τώρα για τα υπόλοιπα, Κωστή, αν αυτή η θέση που πήραμε, δηλαδή η δεύτερη, ήταν δεκαετία του 90 ή του 2000, θα τρελούμασταν τη χαρά μας. Ναι. Που έπρεπε και κατευθείαν Champions League στα τέλη του 90. Δυστυχώς δεν καταφέραμε, πηγαίναμε συνήθως τρίτη, πηγαίναμε προκληματικά, δεν περνούσαμε και φέτος ήταν λίγο δύσκολη χρονιά με τα προκληματικά, όπως και να είναι και μονά και στη συνέχεια στο τέλος διπλό, πάλι δύσκολα θα είναι. Με τον προγραμματισμό δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Κανείς. Θα το δούμε, εγώ πιστεύω ότι. Ναι. Πιστεύω ότι κάτι κάνουν αυτοί. Αλλιώς δεν χάνουμε γιατί χρόνο. Δεν είναι καιρός. Σημαντικό. Τώρα θα μας τα πει και ο Κώστας μετά το διάλειμμα, θα μιλήσουμε και με Βασιλόπουλο. Ναι. Πάντως η εικόνα. Ναι. Για πες. Πες. Η εικόνα, λέω, του Γκουερίνο επάνω στο κάγκελο. Αν έπρεπε να. Την έχω σε αφίσα. Ναι, ναι. Την έχω σε αφίσα. Κοίτα, αν έπρεπε να επιλέξουμε τρεις εικόνες που δεν είναι βίντεο, που είναι φωτογραφία, που είναι κλικ φωτογράφου. Ναι. Έτσι. Νομίζω ότι μαζί με του Κούδα που παρασέρνει τον καψί. Και, το τράβηγμα που τον παρασέρνει, ας πούμε, λες και είναι ένα, τι να σου πω, ένα άρμα που περνάει και παρασέρνει τα πάντα στο διάβα του. Αυτή του Γκουερίνο επάνω στα κάγκελα, εγώ θα έβαζα το κάρφωμα της, το Μουσλίμοβιτς μέσα στην πόλη που έχει βάλει τη φανέλα με το δικέφαλο, ναι. Και τη σηκώνει η Λάβαρο ψηλά, τρεις. Θα έβαζα εγώ προσωπικά το Μουσλίμοβιτς την ώρα που σκουπίζει τα δάκρυα του Γκαρσία μετά τον γκολ με τον Παναθηναϊκό που έχει χάσει τη μάνα του την προηγούμενη μέρα. Ναι. Θα βάζα του Βαρέλα το κλάμα μαζί με το γιο του που συμβολίζει πέρσι. Πάω Κλάρισα το 3-0. Έτσι. Δηλαδή. Πάω Κλάρισα το 3-0. Ναι. 4-5 κλικ. Το ξέσπασμα του Βιερίνια μετά τον γκολ στον Πανετολικό που είναι πεταμένες οι φλέβες. Ναι, η κλωτσιά στην πινακίδα. Αυτό. Η κλωτσιά στην πινακίδα που είναι μια κλωτσιά που είναι. Χρόνια μαζεμένα, είναι το κλεμμένο πρωτάθλημα, είναι πολλά πράγματα. Αν μου έλεγες. Αμένες ευκαιρίες εκείνης της μέρας. Ναι, ναι. Ας πούμε πέντε, αν έπρεπε να επιλέξω εγώ πέντε κλικ και παλιό. Ας με συγχωρέσουν οι παλιότεροι, αλλά να βάζαμε και παλιά και καινούργια, αυτές θα διάλεγα εγώ. Ας πούμε. Αν έμπαινα πάνω μέσα. Κάτω κι εγώ. Ναι. Κοστί τις ίδιες, τώρα δεν ξέρω αν ξέχασαμε καμία. Ναι. Σίγουρα παλιότερα χρόνια θα υπήρχαν και τέτοια, αλλά. Σίγουρα υπάρχουν κι άλλα πολλά. Υπάρχουν κι άλλα πολλά. Να σου πω κάτι, ας πούμε, το ψαράκι του Πάπριτσα δεν είναι και αυτό μία στιγμή. Το 0 μες στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν είναι και αυτό μία εικόνα που. Τότε. Ναι, ναι. Δηλαδή έχει μια, είναι μια δεκάδα. Απλά τότε, επειδή δεν υπήρχε YouTube, δεν υπήρχαν βιντεάκια, δεν υπήρχαν. Αδικήθηκαν στιγμές φοβερές που δεν μπορούμε τώρα να δούμε τον Παρίδι, ας πούμε, σε 50 βιντεάκια. Έτσι, ή τον Αποστολίδη, ή τον Σαράφη, πιο παλιά, ας πούμε, τον. Ναι, τον Γεντζή, τον Λέανδρο, έτσι, που δεν μπορούμε να δούμε αυτούς. Τι να κάνουμε, έτσι. Που μίλησε στο πρωτάθλημα. Όπα, άστο, μην το συζητάς. Μην το συζητάς. Τώρα, μην το. Ναι. Ναι. Το παιχνίδι με τα γράμματα, με τους παίκτες. Τι, θέλεις. Για πες. Είσαι έτοιμος. Ναι. Άρα, θέλω να μου πεις. Τρεις τερματοφύλακες. Ναι.
Δικούς μας του ΠΑΟΚ. Ξένους που αγωνίστηκαν στον ΠΑΟΚ. Τρεις. Γκάμπριτς. Ναι, κατευθείαν. Μπέκ. Ναι, Μπέκ. Ωραία, φίλε. Κόβιτς. Μπράβο. Πολύ γρήγορο. Είσαι, είσαι πολύ γρήγορο. Αλλά είσαι και ψαγμένο αφού ο Ελβετό, ο Μπέκ είναι ο πρώτο. Ο οποίο λέγανε ότι ήταν τι, εξαδάχτυλο. Ότι είχε λέει. Όχι 16, ρε, κάτσε, τι 16. 6, 11 είχε, όλα, τι 16. Είχε. Ποιο είπε 16. 16 δεν είπε, 6 είπε, άκουσα 16. 6. Είχε στο ένα, λέει. Κάτι τέσσερα από τα ρούζα. Φαντάσου να φας από αυτόν μουτζα, αδερφέ, φάσκελο. Έχει κάβα και ένα για την επόμενη φορά, έτσι. Δηλαδή. Ναι, αυτό ήταν. Κωστή, Ελβετό. Πάω Γκρασκόπερ. Ελβετό. Με την πρόκληση, με τον Μάρκου. Ναι, ναι. Το ξέρει, ε. Τι. Ήταν μέσα στο Πάω Γκρασκόπερ. Α, ήταν. Δεν, ναι, δεν ναι, ήταν. Ναι. Πολύ προγενέστερο είναι. Ναι, αλλά ήταν εκεί όμω, ε. Όχι να παίζει, ρε. Ναι, ναι, ναι. Στην Κρικίνα. Ήταν εκεί. Οι καψούρε, φίλε. Μπορεί και να ήταν ο πρώτο ξένο στην ιστορία τη ομάδα. Αν δεν απαντήσω. Εγώ νομίζω ότι ήταν ο πρώτο. Δεν το πρόλαβα, αλλά από αυτά που διάβασα. Μάλιστα. Σε αυτά ακουστή, ειδικά με την ιστορία του Πάου, ξεκατάλαβα ποιο είμαι. Είμαι ο Κλειφ. Σε κατάραβα, Κλειφ, παρότι μπασκετικό, είσαι πολύ ψαγμένο. Θα κάνουμε τώρα τι επόμενε μέρε και άλλα παιχνίδια, quiz τέτοια, να φύγει λίγο το μυαλό μα, γιατί φέτο πάρα πολύ. Η χρονιά ήταν. Φθορά. Πολύ δύσκολο να με ξεπεράσει κάποιος. Χαίρομαι. Χαίρομαι και θα σε περιμένω να κάνουμε στο ξουμούξου. Εντάξει. Σε χαιρετώ και σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Κλειφ. Γεια σου, Κλειφ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν. Το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μια προσφορά από το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τηλεφωνικό στην άλλη άκρη τη γραμμή τον διευθυντή τη Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι, Κωστή. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Τι νέα, τι έχουμε γενικότερα. Αναμονή. Αναμονή. Να ξεκινήσουμε. Αναμονή για, ναι. Να ξεκινήσει. Ναι. Όχι, να ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις της αναδιοργάνωσης του ποδοσφαιρικού τμήματος εν ώψη της νέας περίοδου. Mm-hmm. Αυτό το διάστημα που δεν μαθαίνουμε πράγματα. Υπάρχει κινητικότητα από το ΡΕΜΠΕ και τους ανθρώπους της ομάδας, ούτως ώστε να έχουμε ανακοινώσεις για αυτό που λες, για την επόμενη μέρα, Κώστα. Καλά, εντάξει, μην φανταστεί κανείς ότι ξαφνικά θα πατήσει ένα κουμπί ναι. Ο ΡΕΜΠΕ και θα εμφανιστούν όλα, ναι. Τα πάντα. Ναι. Ναι. Αυτό δεν υπάρχει. Οι λιγραμμότητες είναι πάρα πολλές. Ναι. Ξεκινώντας από τον προπονητή, καθώς υπάρχει μια επικοινωνία του ΡΕΜΠΕ με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ για το αν θα δοθεί το OK στον Φερέιρα προκειμένου να μείνει και τον επόμενο χρόνο και να υλοποιήσει όσα έχει συζητήσει παύλα σχεδιάσει με το ΡΕΜΠΕ, γιατί αυτό έγινε. Υπήρξε μια συζήτηση και ένα σχεδιασμός του ΡΕΜΠΕ με το Φερέιρα για την νέα περίοδο. Ωστόσο για να πατηθεί το κουμπί των συζητήσεων, δηλαδή της υλοποίησης των συζητήσεων, θα πρέπει να αποφασιστεί οριστικά η παραμονή του Φερέιρα στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Σε διαφορετική περίπτωση θα πάμε από την αρχή, θα το πάρουν από την αρχή ο ΡΕΜΠΕ και ένας νέος προπονητής. Δεν λέω ότι θα υπάρξει νέος προπονητής, λέω ότι είμαστε σε φάση αναμονής. Άρα οριστικά ας πούμε δεν έχει τελειώσει. Όχι, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει απόφαση αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτό εδώ δεν έχει τελειώσει. Ναι. Για το αν θα δοθεί το χρήσιμο του Φερέιρα εκ νέου, για το αν δηλαδή θα τηρηθεί το συμβόλαιο που υπάρχει έτσι κι αλλιώς με τον Φερέιρα και τον ΠΑΟΚ, ή αν ο ΠΑΟΚ θα πάει σε λύση συμβολαίου και στην ανάθεση τεχνικής ηγεσίας σε ένα νέο πρόσωπο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν θέματα τα οποία είναι λίγο πολύ γνωστά. Η ανανέωση ή όχι του συμβολέου με τον Διερήνια, η ανανέωση ή όχι του συμβολέου με τον Μαουρίσιο, τι θα γίνει με τον Μάτους που ναι μεν το συμβόλαιο του ανανεώθηκε αυτόματα για ένα χρόνο, αλλά ο Βραζιλιάνος ζητά κλειστό διαιτές, κάτι που επίσης θα συζητηθεί με τον ΡΕΜΠΕ και τον Ιβάν Σαββίδη, και φυσικά τι θα γίνει εφόσον υπάρξουν προτάσεις για ποδοσφαιριστές. Λέγονται, ακούγονται πολλά, μέχρι σήμερα πρόταση επίσημη στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για ποδοσφαιριστή δεν έχει φτάσει. Ναι. Ακούω ότι γράφεται ότι η Μαρσέη θέλει τον Γιαννούλη. Ναι. Καμία πρόταση, ούτε ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί. Ναι. Ότι η Ρεν θέλει τον Γιαννούλη. Ναι. Καμία πρόταση ενδιαφέρον έχει κατατεθεί. Ναι. Ότι θέλουν τον Λιμνιό. Λιμνιό. Καμία πρόταση ενδιαφέρον έχει κατατεθεί.
Το μόνο ενδιαφέρον που έχει κατατεθεί, όχι πρόταση, ναι. Το μόνο ενδιαφέρον που έχει κατατεθεί μέχρι τώρα στον ΠΑΟΚ είναι από την Αλ Χιλάλ για τον Μπισσέ. Α, έτσι. Ενδιαφέρον, ναι, όχι πρόταση. Ναι. Για κανέναν άλλο παίκτη ο ΠΑΟΚ δεν έχει στα χέρια του ούτε ενδιαφέρον ούτε πρόταση. Μάλιστα. Ενδιαφέρον εννοώ ότι κάποιος επίσημα από κάποια ομάδα θα πάρει... Ναι, ναι. Μπράβο. Ναι, ναι. Θυμάμαι που το έλεγες, Κώστα, αυτό. Γράφουν... Ναι, ναι, ναι. Το ότι γράφουν το ένα και το άλλο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για τον Μπρίγκοβιτς. Διαβάζω διάφορα. Καμία επαφή του ΠΑΟΚ με τον Μπρίγκοβιτς. Ναι. Καμία. Χαίρομαι. Αυτό σημαίνει ότι αποκλείεται το ΠΑΟΚ. Άλλο, άλλο αυτό. Λες για τώρα, τώρα. Στην παρούσα φάση. Ναι, ναι. Τώρα, χθες, προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα, τον προηγούμενο μήνα. Δεν υπάρχει καμία επαφή, ούτε κάποια συζήτηση του ΠΑΟΚ με τον Μπρίγκοβιτς. Δεν αποκλείεται να αποφασίσουν να κινηθούν για την απόκτηση του Μπρίγκοβιτς. Άλλο αυτό. Ναι, 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 ναι. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Χαίρομαι που το ξεκαθαρίζεις, Κώστα. Ναι, ναι. Επαφή ή ενδιαφέρον δεν έχει κατατεθεί στον ΠΑΟΚ για κανένα ποδοσφαιριστή του. Για κανένα. Ναι. Ούτε τώρα ούτε στο παρελθόν. Ναι. Μα το θυμάμαι που το έλεγες. Ούτε για τον Άκτον. Και το Γενάρη. Ονόματα... Ναι, ναι, ναι. Μα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το θυμάμαι που το έλεγες. Ναι, ναι, ναι. Ωραία τώρα... είναι. Ωραία τα έλεγε η μάνατζερ. Εντάξει. Ωραία τα... θέλει. Συνάδελφοι, τον αλλά... θέλει, τον βλέπει. Τον, τον νιώθει. Δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να θέλει τον Άκτον. Ναι, άλλο. Ενδιαφέρον η πρόταση στο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Αυτό μας ενδιαφέρει, το Κώστα. Το μόνο ενδιαφέρον που έχει κατατεθεί στον ΠΑΟΚ, ναι, ενδιαφέρον, ναι, είναι της Αλ Χιλάλ και τον Μπίσεσβα. Ναι. Εκεί είναι του Λουτσέσκου, είναι αυτή η ομάδα. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Κώστα, συζητάμε και για... Διασταυρώνεται γιατί από το ρεπορτάζ που κύπτει ότι η Αλ Χιλάλ θέλει να παίξει που να παίζει και 10, να παίζει και στη Άκρα. Ναι. Και ο Μπίσεσβα είναι ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Ναι. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Τώρα, αν θα υπάρξει πρόταση, είναι πολλά. Αν θέλει ο Μπίσεσβερ να πάει, αν ο ΠΑΟΚ θα ικανοποιηθεί, βέβαια, ο Μπίσεσβερ έχει συμβόλαιο, ναι, του, βέβαια. Δεν είναι ελεύθερος. Για άλλα δύο χρόνια. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Για άλλα δύο χρόνια. Ναι. Κανένα άλλο ενδιαφέρον η πρόταση δεν υπάρχει για παίκτη ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ούτε Ρεν, ούτε Μαρσέγ. Καταρχήν η Μαρσέγ. Ναι. Διαβάζω και ακούω για Μαρσέγ. Η Μαρσέγ έχει 30 παίκτες δεξιά και αριστερά δανεικούς, ναι, και 3 αριστερά μπακ στην ομάδα. Στο ναι. Θα πάρει και τον Γιαννούλη. Ναι, 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 ναι. Μακάρι, και δεν έχω καμία... Ναι. Απλά βάζω τη λογική και ψάχνουμε λίγο, ναι, μαζί με τους συναδέλφους και στο ΙΜΠΑΟ και στη Φόρτσα, και βλέπω ότι δεν προκύπτει. Από πώς να προκύψει. Φυσικά. Με 3 αριστερά μπακ τη Μαρσέη. Ναι. Χώρια άλλους 2 αριστερούς μπακ δανεικούς που έχει. Ναι. Λοιπόν, δεύτερος, τρίτος στάδιο συζήτησης μετά τον προπονητή και επίσης υποπαραχώρηση παίκτες. Τρίτο στάδιο είναι οι ανανεώσεις για τις οποίες είπα. Τέταρτο στάδιο είναι τι θα γίνει με τους δανεικούς. Ναι. Και υπάρχουν μια πλειάδα παικτών για τους οποίους θα πρέπει να αποφασίσει αν θα ακολουθήσουν την αποστολή στην προετοιμασία ή όχι. Ουάρντα, ναι. Μιχόγεβιτς, Ρέι, Ρέι, ναι, Διαμαντής, Κατιστραβός, Μπαλογιάννης, ναι, Τσαούσης. Ναι, ναι, ναι. Τι θα γίνει με τον Τσαούση, ναι, με τον Κούτσια. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά ανοιχτά, ναι, και ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά. Όντως. Διότι την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, σε μια εβδομάδα, η ομάδα ξεκινά προετοιμασία και αναχωρεί για το, ναι, Πύλιο, όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο, ναι, της προετοιμασίας. 7 μέρες, Κώστα. 7 μέρες. Φέτος είναι όλα αλλιώς, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, νομίζω. Ότι έχει. Σε 7 μέρες φεύγει η ομάδα προετοιμασία. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Και ένα... Και ένα μέρες, ναι, ναι. Και ομάδα προετοιμασία. Και όλα αυτά όσα αναφέρω. Δεν πει για αυτό, λέω, μην περιμένει κανείς ότι θα λυθούν 5 παιδιά θεμάτων. Όλα 5, με ένα ραβδί. Ναι. Ναι, δεν λύνονται. Θα πρέπει λίγο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, ναι, επίλυσης των ζητημάτων που αφορούν τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και ένα άλλο κομμάτι, Κώστα, που είναι γυμναστής ή αρχιγυμναστής αν υπάρξει. Άλλο team, το ιατρικό που είναι επίσης ένα κομμάτι, έτσι μας έχεις πει άλλες φορές, ότι και εκεί εκ βάθρων θα γίνουν... Εκεί νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε ανακοινώσεις. Σε ανακοινώσεις. Ένα πολυπρόσωπο τεχνικό team, ναι, αρκετά ψαγμένο το θέμα, νομίζω ότι εκεί είμαστε πολύ κοντά. Είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Γκαλίνοβιτς, ναι, και
θα μένει η συμφωνία με γυμναστή. Mm-hmm. Μάλιστα. Οι οποίοι θα είναι σταθεροί, είτε είναι αυτός προπονητής, είτε ένα άλλος θα είναι μόνιμα εδώ. Έτσι. Είναι στελέχη της ΠΑΕΠΑΟΚ. Πολύ σημαντικό. Και δεν έχουν καμία σχέση με το ποιος θέλει τον εκάστοτε. Με το ποιος mm-hmm. έρχεται και με το ποιος... Πολύ σημαντικό, Κώστα. Πολύ σημαντικό. Φέτος το πληρώσαμε αυτό, ναι. Της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΕΠΑΟΚ. Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Το άλλο που ήθελα να ζητήσω τη γνώμη σου είναι το χθεσινό ξεμπρόστιασμα της προπαγάνδας του Ολυμπιακού μετά από την ανακοίνωση της ΚΕΔ ότι το γκολ στο Βόλο ήταν τελικά όντως offside, αφού εκεί βάσισαν και έκτισαν πάνω όλη την προπαγάνδα τους για το στημένο και αυτά. Κώστα, θα ήθελα την άποψή σου, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα, θαρώ. Από εκεί ξεκίνησαν, τι αυτό είναι δεδομένο, δεν είναι, ναι. τι συζήτηση να γίνει. Αποδεικνύεται πόσο σαθρά είναι τα θεμέλια στα οποία γίνεται κουβέντα και συζήτηση για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Όταν έχουμε αποδεδειγμένα νίκη κάλπικη ή ισοπαλία κάλπικη, ή ενώ ξέρουμε, γιατί μέχρι τώρα για τη φάση στο Βόλο δεν μιλούσαμε, γιατί μας λένε ότι ο Ολυμπιακός πήρε καθαρά το πρωτάθλημα. Έχοντας το περίφημο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, το επίσης περίφημο παιχνίδι με τον Όφη, το περίφημο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ναι. και τον Κεστράνη που δεν έδωσε δύο πέναλτι στον ναι. Παναθηναϊκό, και τώρα έχουμε και το παιχνίδι με τον Βόλο. Εάν αθροίσουμε τους βαθμούς και σκεφτούμε ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε υπό το βάρος της σκευωρίας στην πλάτη του, τότε μπορούμε μπορεί να αντιληφθεί και πιο δαείς περί των ποδοσφαιρικών πόσο δίκαια κατακτήθηκε αυτό το πρωτάθλημα, τη λέξη δίκαια την χρησιμοποιώ με ειρωνία, από τον Ολυμπιακό. Απλά είναι τα πράγματα, δεν είναι σύνθετα. Είναι πολύ απλά. Ναι, είναι πολύ απλά. Ναι. Μάλιστα. Σήμερα το ημερολόγιο δείχνει, Κώστα, 23. Δεν ξέρω, εσύ είδες καμία εισαγγελέα να ασχολείται με τους 6.000 που μαζεύτηκαν έξω από τον Καραϊσκάκης, η μεγαλύτερη μάζοξη μετά το ξέσπασμα του κορονοϊού και της πανδημίας? Μα δεν πρόκειται να συμβεί. Μάλιστα. Οι 50 που πήγαν στα γενέθλια του ΠΑΟΚ έξω από την Τούμπα ήταν οι κακοί με τα καπνογόνα, έτσι. Ναι, έταξαν, δόθηκε εντολή στην αστυνομία να πάει να τους διαλύσει. Να πάει να τους διαλύσει. Και ο κύριος Χαρτοφυλάκης. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Τίποτα. Καμία. Δεν υπάρχει. Δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια εξέλιξη. Δεν πρόκειται να υπάρξει. Η ατιμωρησία του οργανισμού που λέγεται Ολυμπιακός είναι τεράστια. Και βαραίνει την ελληνική κυβέρνηση. Καλός, κακός, αρέσει, δεν αρέσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τραγικό. Τώρα ξέρω ότι σε κάποιους δεν αρέσει. Τι έκανα. Μα τι να κάνω. Σε δεν αρέσουν πολλά, αλλά ζουν με αυτό. Διάβαζα που έγραφες ότι αν εγώ ή οποιοδήποτε πάει στο σούπερ μάρκετ χωρίς μάσκα, έτσι, αμέσως θα πέσουν από δίπλα να δώσω τα 150 και φέτος ανάσταση κάναμε στα μπαλκόνια μας, έτσι. Εντάξει. Τραγικό. Και ο Χαρδαλιάς δεν είπε ούτε καν τη λέξη, Κώστα. Πουθενά. Δεν ανέφερε Ολυμπιακός. Δεν ούτε καν αποτόλμησε. Ούτε καν. Τι να αποτολμήσει να πει τη λέξη Ολυμπιακός. Ο Χαρδαλιάς. Τι να πω. Τι να πω. Το άλλο θέμα, Κώστα, είναι η δημόσια διαβούλευση για το γήπεδο της Τούμπας. Είναι και αυτό ένα σημαντικό βήμα, έτσι. Okay, είναι. Ναι. Αυτό που λέγαμε, θυμάσαι που με ρωτούσες τι λέω και έλεγα ότι κάποια στιγμή θα έρθει. Θα έρθει. Που, ναι. Τα βήματα σιγά σιγά θα προχωρούν. Ναι. Η δημόσια διαβούλευση είναι ένα βήμα. Mm-hmm. Ακολουθούν πολλά ακόμα, πάρα πολλά βήματα. Μέχρι την, βέβαια, πάρα πολλά μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ένα-ένα όμως, γιατί η δουλειά γίνεται, η δουλειά που δεν μπορεί να ανακοινωθεί, αυτό έλεγα. Mm-hmm. Ναι, βέβαια, σαφέστατα. Λες, καλύτερα θέλω να σας λέω, έγινε αυτό όπως λέμε τώρα. Τι να λέμε, αλλιώς. Μα το και τώρα γίνεται δουλειά. Ναι. Και στο ποδοσφαιρικό, για το ποδοσφαιρικό τμήμα, για το ρόστερ, για την, γίνεται, αλλά... δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συζήτηση και ενημέρωση, αφού είναι όλα στον αέρα, δεν υπάρχει εξέλιξη.
Δηλαδή υπάρχει η άθεση ότι ήταν για τον Μαουρίσιο να είναι αυτό το συμβόλαιο. Υπάρχει. Ποιος θα είναι προπονητής. Τι να σου πω. Υπάρχει για τον Βιερίνη διάθεση να κατατεθεί μια πρόταση. Ναι. Υπάρχει. Ναι. Ποιος θα είναι προπονητής. Ναι. Όλα επηρεάζει το ένα και το ένα το άλλο, Κώστα. Έτσι. Είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Ακριβώς. Ναι. Είναι ένα παζλ που δεν είναι εύκολο να το συμπληρώσεις. Γιατί δεν έχεις όλα τα κομμάτια. Ναι. Όταν θα έχεις τα χέρια του ρέμπε όλα τα κομμάτια, νομίζω ότι θα τρέξουν πιο γρήγορα οι εξελίξεις. Για μένα έπρεπε να τρέχουν οι εξελίξεις. Ναι. Μετά είναι ντόμινο. Το ένα θα παρασύρει το άλλο. Μάλιστα. Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Είμαστε σε αναμονή εξελίξεων λοιπόν τις προσεχείς ημέρες. Ναι, αυτό είναι δεδομένο, γιατί τα πράγματα, όπως είπα, η κατάσταση είναι απαιτεί πιο γρήγορες διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η εικόνα της ημέρας. Ναι. Και να ξέρουμε και στις 26, αν είμαστε στους ισχυρούς ή όχι, να γίνει και το μάτς στην Τουρκία, να γνωρίζουμε και εκεί την οριστική βαθμολογία. Για να ξέρουμε σε τι γκρουπ θα είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι και αυτό ένα κομμάτι από το ΠΑΟΚ. Είναι η κλήρωση. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Να είσαι καλά. Και εγώ θα τα πούμε. Σε χαιρετούμε. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Γεια σου, Κώστα μου. Γεια. Αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Φτάνουμε στο τέλος. Χαιρετούμε. Θυμίζουμε Αιγαίων, δύο ψαραγορές και στο Ωραιόκαστρο. Αλλά και στο δικητήριο με παραίστικο μεζεδοπολείο. Φυσικά ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδέρου 10 στο Κορδελιό, ειδικά αυτό το διάστημα με LG συσκευές. Δεν χάνεται, Γιώργος Ζαγόρας, το επόμενο δίωρο. Δεν χάνεται γενικά όλη μέρα το πρόγραμμα του αθλητικού Λίμπερο 107 και 4. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.